Πρώτη και τελευταία πάει πρώτη. Στον ΠΑΟΚ. Και τώρα δηλαδή, και, μετά, και μετά και μετά πάθα και το πάθα και το πάθα και το. Μπράβο στον άλλο που κράτησε την ψυχραιμία του. Είναι αυτό που λένε τα πολλά με τα λίγα. Όπου την πάθα στο τελευταίο. Ωραία φίλε. Έβλεπες κάθε πόντος η μούρη τους λίγο γαλλιωμένη. Χάναν τα στοιχεία τους δηλαδή, ήταν σε σύψη. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Υπήρξε ποτέ κάτι ανάλογο? Δύο τρόπαια σε δύο διαφορετικά αθλήματα σε ένα διάστημα έτσι 24 ώρων περίπου. Φοβερό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους παοξίδες και όχι μόνο. Πριν ξεκινάμε το ποδόσφαιρο, γιατί κάναμε χθες εκπομπή κανονικά έτσι εδώ πέρα. Ήταν ο ναι. Δημήτρης, ο Νίκος. Σήμερα είναι μετά. Και η μέρα βόλεϊ. Και είπες το λάδι. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Για άλλη μια φορά, ξανά και ξανά και ξανά, τρεις φορές πρωταθλητής συνεχόμενες ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και χωρίς διαγώνιο. Του χρόνου θα προσπαθήσει να το πάρει χωρίς πασαδόρο το πρωτάθλημα. Μήπως και κάποιος καταφέρει να τον κερδίσει. Κυπελούχος ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, από το Σάββατο αυτό. Πρωταθλήτρια για άλλη μια φορά η ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο. Και τα καλύτερα έρχονται από εδώ και πέρα. Η αρχή είναι αυτή. Η αρχή έγινε με τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί πλέον σε όλα σχεδόν τα αθλήματα. Και καταλαβαίνουμε από όλα όσα υπόθηκαν και χθες το βράδυ από τον πρόεδρο της ΠΑΕ αλλά και τον πρόεδρο του ΑΣ, ότι ο στόχος είναι να δυναμώσει ο ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο στα αθλήματα, έτσι ώστε να διεκδικήσει πολλούς περισσότερους τίτλους. Γιατί αυτή που έχει πάρει τώρα δεν είναι και πάρα πολύ. Εντάξει. Ούτε είναι επιτυχία το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελλο στο ποδόσφαιρο μετά από 14 χρόνια. Και ούτε η ιστορία μιας ομάδας αλλάζει με την κατάκτηση ενός κυπέλλου. Πολλά, πολλά. Χρειάζονται συνέχεια, συνέπεια, σοβαρότητα και πάνω απ' όλα. Η Λάρισα πήρε κύπελλο, ρε φίλε. Πριν λίγα χρόνια μετά. Και έπεσε μετά 12 κατηγορίες. Διάρκεια. Διάρκεια χρειάζεται και σε όλα τα τμήματα. Δεν είναι ΠΑΟΚ μόνο το ποδόσφαιρο. Φυσικά αυτό νομίζω το έχουμε περάσει. Εδώ και λίγα χρόνια το ενδιαφέρον για όλα τα τμήματα έχει μεγαλώσει κατά 100% νομίζω. Κοίτα, από τη στιγμή τώρα για να τα λέμε όλα, γιατί πολλοί κατηγορούμαστε, από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες εξειδικευμένες στα θέματα του ΠΑΟΚ και βρήκαν χώρο αθλήματα τα οποία δεν είχαν εμπορικότητα, απέκτησαν και ήρωες και σημαντικές προσωπικότητες και ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Σε τι συνθήκες δουλεύουν αυτά τα παιδιά. Ωραία. Και ήταν και ένας από τους λόγους που στήθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΠΑΟΚ 24, αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά που κινούνται σε αυτήν την λογική. Το ποδόσφαιρο δεν θα χάσει ποτέ το ρόλο του και την πρωτοκαθεδρία, γιατί είναι το ποδόσφαιρο παντού παγκοσμίως. Είναι πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, βεβαίως. Αλλά από εκεί πέρα θα υπάρχει ενδιαφέρον για όλα τα τμήματα. Ήδη μεγαλώνει το ενδιαφέρον, ήδη αυξάνεται ο κόσμος στα γήπεδα και ήδη υπάρχει το σχέδιο ώστε να γιγαντώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα και με βάση τα χρήματα, βεβαίως, γιατί εντάξει, και χωρίς τα χρήματα υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι το έχει αποδεχθεί ο Σαββίδης, νομίζω ότι το σχέδιο του Κατσαρή θα βοηθήσει ώστε να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το βόλεϊ, το πόλο, οι ομάδες handball, άνδρες, γυναίκες, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει. Έχω την αίσθηση ότι έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο αυτή η προσπάθεια. Ήδη γίνεται, με καλύτερο σχεδιασμό και προς τα χρήματα θα κορυφωθεί στη συνέχεια. Χθες το βράδυ όλος ο ΠΑΟΚ, ή σχεδόν όλος ο ΠΑΟΚ, γιόρτασε για τις τρεις κούπες που ήρθαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά να πούμε και τη χθεσινή βραδιά. Και για το Σαββίδη, όσα είπε, όσα ανέφερε ο Κατσαρής, για τους πρωταγωνιστές. Τα κουτσομπολιά στα οποία εξειδικεύεται ο Σταύρος Κόλκας, θα μας μεταφέρει τι έκανε ο Σάχοφ, πώς χόρευε ο Βαρέλα. Ο Σάχοφ κανονικά είναι τρελός, εντάξει. Δηλαδή... Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν πανηγυρίζει τα γκολ στα μπουζούκια. Το άλλαξε και όχι, πώς τα πάει. Για δες, δες το 1-0 προχθές. Α, τα δικά του νόμιζα εγώ. Και τα δικά του ακόμα. Δες το 1-0 προχθές. Ήταν στην αρχή ειδικά πάρα πολύ μετρημένος. Πολύ μαγκωμένος, γιατί είχε να κάνει μάλλον και με την. Είναι κανονικός ψυχοπαθής.
την απόδοση. Δεν του φαίνεται. Ναι. Αλλά είναι δικό μας παιδί καθαρά. Είναι... Έχουμε να αναλύσουμε για το ποιος χορεύει καλύτερα, ο Γκαράς ή ο Τακουρίδης, μια και η ομάδα Βόλεϊ, την οποία υποδέχθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο, μετά βρέθηκε και αυτή στο κέντρο που διασκέδαζε όλος ο ΠΑΟΚ, και πολλά και διάφορα τα οποία προκύπτουν και στη σημερινή ημέρα. Και σήμερα έχουμε τη ισογραφία. Ναι, η είδηση που αναφέραμε πριν από λίγο, απίστευτη αλλά αληθινή. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δικαιώθηκε στην έφεση που έκανε για τα γεγονότα στον αγώνα με την ΑΕΚ, τότε που θυμίζουμε ότι δέχτηκαν επιθέσεις στα αποδυτήρια ο διαιτητής, οι παρατηρητές, οι αστυνομικοί, υπάρχουν τραυματισμοί κτλ. Κτλ. Ο Ολυμπιακός πρωτοβάθμι είχε τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Στο δευτεροβάθμιο η ποινή έπεσε τελικά σε μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και 95.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για την επίθεση σε παρατηρητές, σε αντιπάλους, σε διαιτητές και τα, που αποδείχθηκε μέσα στη διαδικασία, γιατί και ο Ολυμπιακός αποδέχθηκε ότι υπήρχε θέμα και στα αποδυτήρια, κλειστές πόρτες, οπαδοί μέσα στα αποδυτήρια, το αποδέχθηκε. Αυτό που προσπάθησε να πει είναι ότι δεν τραυματίστηκε ο Λασχαράκης. Εκεί ήταν το όλο ζήτημα. Ακόμα λοιπόν και για αυτά που αποδέχθηκε ότι συνέβησαν οι Ολυμπιακός, η ποινή έπεσε σε μία αγωνιστική κλεισμένο των θυρών και 95.000 ευρώ πρόστιμο. Δυστυχώς δημιουργείται πάρα πολύ κακό προηγούμενο. Δυστυχώς. Από εδώ και πέρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οι διαιτητές και οι παρατηρητές. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ άσχημα πράγματα στα αποδυτήρια των ομάδων. Έχει νομιμοποιηθεί η παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια ομάδων. Είναι πάρα πολύ κακό το προηγούμενο το οποίο δημιουργείται. Οι δικαστές συγκεκριμένοι δηλαδή πραγματικά δεν τρέπονται. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Εντάξει. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός ήταν ήρεμος τελευταίες μέρες. Το είχε δέσει το έργο. Εντάξει. Όπως έχει δεθεί και η άλλη υπόθεση, η οποία ακόμα δεν έχει ασκηθεί δίωξη για τα γεγονότα στον αγώνα Ολυμπιακός Πλατανιάς. Ακόμα, για μάτς που έγινε περίπου πριν από ένα μήνα. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί φρόντισαν κάποιοι άνθρωποι να αργήσει τόσο η διαδικασία ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα που επικυρώνεται η βαθμολογία της Super League, όπου θα γίνει προσπάθεια να επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League. Είναι και αυτά λοιπόν θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην εκπομπή. Είναι και όλα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, βεβαίως και τα παιχνίδια και τα γεγονότα και τα επεισόδια και οι διαιτητικές αποφάσεις και οι δηλώσεις και οι πανηγυρισμοί και οι υποδοχές, τα πάντα. Και οι δικές σας απόψεις φυσικά αργότερα στο τελείωμα της εκπομπής. Πάμε λίγο στους χορηγούς, γιατί και αυτό είναι βεβαίως κομμάτι της εκπομπής. Είναι η εβδομάδα του MMA GFC, του μεγαλύτερου τουρνουά MMA στην χώρα. Πήρατε και μια γεύση το περασμένο Σάββατο. Ήταν πολεμικές τέχνες σε κλουβί. Συγκέφυρα ήταν αυτό. Είναι άλλο. Ήταν σαν κλουβί, ρε. Τέλος πάντων. Σε περιορισμένο χώρο. Θα ζούσα να δω το Karate Kid Live. Κάτι το οποίο ξεπερνά. MMA λοιπόν GFC στο ΠΑΟΚ Sports Arena 13 του μηνός Σάββατο. Ευκαιρία να πάτε να δείτε μάχες σε κλουβί. Ένα πολύ εντυπωσιακό event το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, άμα το πούμε θα πάει. Νομίζω ότι το αρέσει. Θα έχει ενημερωθεί βέβαια. Το αρέσει. Ναι, το αρέσει. Επίσης ο πειρατής. Πειρατής, μια μορφή, μια λέξη, πολλές παραστάσεις, πολλές εμπειρίες. Σήμερα Δευτέρα, Διογένους 17 στην Καλοτούμπα, British Mondays με τον Πασχάλη Καζεπόπουλο, να επιλέγει όπως και κάθε Δευτέρα η Blue Dog από Βαρέλη 2 συν 1 δώρο. Ρεγκίνα, ήδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη στην πρώτη ώρα, τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Τα υδραυλικά είδη Regina με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Πορευόμαστε αυτό το πρώτο κομμάτι. Τρία καταστήματα και Σικές και Μοναστηρίου, αλλά και Στροφή Θέρμης. Στο 2310-545-999 αλλάζεται μπαταρία όποτε δημιουργηθεί πρόβλημα. Φυσικά μαζί μας και η τεχνική εταιρεία Αναδομό, με 10 άτοκες δόσεις
σε αυτή την επαιτειακή χρονιά με τα γενέθλια της δεκαετίας για τον αναδομό. Αναδομό παύλανακίνηση.gr. Τρόπος επικοινωνίας προς το παρόν, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο για την εκπομπή. Να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Κάποια θέματα που προκύπτουν προέκυψαν και σήμερα, αλλά και από χθες το βράδυ, με το γλέντι για τον ΠΑΟΚ, με αφορμή τα τρία τρόπαια που έφεραν ομάδες του Δικεφάλου. Να ακούσουμε και πρωταγωνιστές. Να πάμε και στο ρεπορτάζ που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα, την ομάδα Βόλεϊ, που πέτυχε κάτι εκπληκτικό. Και όσον αφορά τη συνέχεια και τη συνέπεια που έχει, τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, αλλά και αναφορικά με τη φετινή επιτυχία που ήρθε κόντρα σε όλους και όλα, κόντρα στην φοβερή ατυχία του ΠΑΟΚ με τόσους και τόσους τραυματισμούς στη διάρκεια της χρονιάς. Και όμως ο ΠΑΟΚ πήρε και πάλι το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό δύο φορές στην έδρα του, με μια τελευταία εκπληκτική εμφάνιση χθες στο Ρέντι. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε όλα αυτά. Είδηση για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για την απονομή στους πρωταθλητές, την ομάδα Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αύριο Τρίτη 9 Μαΐου στις 6 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, η απονομή για το φετινό πρωτάθλημα. Είναι η ανακοίνωση από την ομάδα. Χθες δεν μπορούσε να γίνει απονομή εκεί. Να πάει ο κόσμος δηλαδή, έτσι θα είναι. Ναι, είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή αύριο γιορτή. Στις 6. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγυρίζει τρόπαια, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, ότι αυξάνονται οι επιτυχίες. Για έναν ΠΑΟΚ που νομίζω ότι το διαπιστώνουμε, το διαπιστώνετε όλοι, ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται πολύ πιο ενωμένος και συσπηρωμένος. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι απομονώνονται όλοι όσοι έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να σπείρουν διχόνια, και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία ενός συλλόγου και ειδικά του ΠΑΟΚ, με ό,τι προβλήματα εσωστρέφειας είχε, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα για συσπήρωση, για ενότητα, για μια κοινή πορεία και απομόνωση όλων όσων είχαν ακριβώς τον αντίθετο στόχο. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το πώς πήγε ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, το πώς πήγε στον τελικό, το πώς βοηθήθηκε η ομάδα του Βόλεϊ με τόσα προβλήματα να πάρει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Είναι απίστευτο άμα το καλοσκεφτείτε, και άμα συνειδητοποιήσουμε το Βόλεϊ ως άθλημα και πώς παίζεται και την σημασία των ρόλων, των αξιών, των συμβολέων, των αντιπάλων. Κερδίσαμε ομάδα η οποία σε παιχνίδι που ο διαιτητής αμφισβήτησε το βίντεο replay, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά. Το ακύρωσε. Ναι. Έγινε ως μη γενόμενο το replay. Ναι. Δηλαδή βάζει φάση replay δηλαδή, για να τσεκάρει τη φάση και ναι, ο διαιτητής. Και ακυρώνει τη φάση. Λέει δεν ότι το βίντεο δεν είναι αυτό ότι εγώ έχω δίκιο. Δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία το βίντεο replay αυτό το πράγμα. Να ξεκινήσουμε με την ομάδα Βόλεϊ. Το τελευταίο γεγονός και το μεγάλο γεγονός της χθεσινής ημέρας. Βεβαίως οι αθλητές είναι μάλλον ακόμα ξεκουράζονται, καραταλαιπωρημένοι, αλλά και πανευτυχείς, γιατί χθες το βράδυ αποθεώθηκαν από παράγοντες, από φιλάθλους, από ποδοσφαιριστές, από γυναίκες, αθλήτριες, κεντρικά πρόσωπα οι αθλητές της ομάδας Βόλεϊ με αυτό που πέτυχαν. Τρομερές στιγμές για τους βολεϊμπολίστες που έφεραν τόσο μεγάλη χαρά και πραγματικά έκλεισαν με εκπληκτικό τρόπο το Σαββατοκύριακο αυτό για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως και οι πιο πολλοί το περίμεναν. Είναι αλήθεια αυτό. Ήταν outsider ο ΠΑΟΚ και στο χθεσινό παιχνίδι. Παρόλα αυτά και χωρίς διαγώνιο και με τόσα προβλήματα, και τον Ολυμπιακό να έχει γεμάτο γήπεδο, να έχει ένα πλεονέκτημα επειδή είχε πάρει το προηγούμενο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι ομαδικά όλων των ετών. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Το να μην έχεις διαγώνιο και να είσαι τόσο καλός ομαδικά, σε υποδοχή, σε μπλοκ, σε άμυνες, το πώς έσβησε τον Ολυμπιακό από το γήπεδο και έφτασε το τελευταίο σετ της χρονιάς, αυτό που έκρινε το πρωτάθλημα,
το πήρε ο ΠΑΟΚ με 11 πόντους διαφορά. Με 11 πόντους διαφορά. Έφτασε μέχρι και 12. Με 11 πόντους διαφορά. Δεν είναι μπάσκετ. Απίστευτη εμφάνιση. Στο τελευταίο γέλασε. Εκεί στο τελευταίο γίνεται μια φάση όπου κάνουμε εμείς σερβίς στο φιλέ και τους δίνει παράβαση για λάθος περιστροφή. Ναι. Ο Ξακόγλου νομίζω, αν κατάλαβα καλά, ότι είδε τη λάθος τοποθέτηση. Ναι, και το έκανε γρήγορα. Γρήγορα για ναι, να... Και τώρα το δεύτερο που το έχασε πάλι. Τέλος πάντων. Κύριε, εγώ σου λέω τώρα αυτή τη φάση ότι εκεί για μένα αυτό το σετ τελείωσε. Τελείωσε, φίλε. Αντί για 2-5 γίνεται ένα 6. Ναι, αντί για 2-5 γίνεται ένα 6 ακριβώς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για όλα όσα πετύχατε, για την επιμονή, για την προσπάθεια, για την υπομονή, για τις επιλογές σας. Για το ότι ακόμα και αν γίνανε κάποια λάθη, τα ξεπεράσετε και φτάσατε σε ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα. Σε ένα αποτέλεσμα δεν ξέρω αν το περιμένετε, κύριε Τσαλόπουλε. Αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν ήθελα να αφήσω τον εαυτό μου να παρασυρθεί, αλλά βλέποντας τα παιδιά με το τι πάθος και το τι πιστεύω, σε ένα μεγάλο βαθμό το πιστεύανε πριν από αυτό το τελικό, το πέμπτο παιχνίδι, δείχνανε ότι το πιστεύανε. Αλλά αθλητισμός είναι, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Το πιστεύανε οι αθλητές και σας γέμισαν και εσάς με μια αισιοδοξία, στο πούμε, μια πίστη ότι όλα γίνονται ακόμα και χωρίς βασικό διαγώνιο. Ναι, γιατί όχι. Αποδείξαμε ότι γίνεται. Όπως είδατε εσείς το παιχνίδι, είναι όλη η ομάδα που έφτασε στο ταβάνι της απόδοσής της και πραγματικά έσβησε τον Ολυμπιακό στο τέλος. Ναι, παίξαν όλοι με ψυχή. Όλοι δώσανε το ό,τι είχαν μέσα τους, το δώσανε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πιστεύαν ότι αυτό είναι και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας πώς βλέπατε, πώς νιώθατε, πώς αντιδρούσατε στο τελευταίο αυτό σετ που έγινε κάτι εκπληκτικό. Με τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει συνέχεια τη διαφορά και να φτάνει σε τόσο μεγάλη διαφορά πόντων. Πώς το ζήσατε εσείς? Ήταν το ωραιότερο σετ της ζωής μου. Δηλαδή, απόλαυση σχέτη. Να βλέπεις τους φιλάθλους του αντιπάλου να καταλαβαίνουν ότι μπροστά τους έχουν μια μεγάλη ομάδα με ψυχή, με φρύδια, όπως είπε ο Θάνος, που δεν μένει στα λόγια, απλά προχωράει και σε πράξεις. Ήταν εκπληκτικό αυτό το τελείωμα της χρονιάς. Κύριε Τσαλόπουλε, όλοι ή σχεδόν όλοι σας ασκήσαμε κριτική για την αλλαγή προπονητή τότε, μετά το Final Four του Κυπέλλου. Όλους τους παράγοντες του ΠΑΟΚ πήραν αυτή την απόφαση. Μας απαντήσατε με την πράξη, με την πορεία της ομάδας από εκεί και πέρα? Δεν ήταν αυτός ο σκοπός και θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι ήταν καθαρά μια απόφαση του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ, του Θανάση του Κατσαρή. Στην οποία εσείς δεν είχατε συμφωνήσει. Εγώ είχα τις επιφυλάξεις μου, δεν ήμουν απόλυτος, αλλά με έπεισε η πείρα που έχει πάνω στον παραγωγισμό πολύ περισσότερη από μένα. Δηλαδή και σε εσάς χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσει ο κύριος Κατσαρής για να πάρθει αυτή η απόφαση? Ναι. Μάλιστα. Και εκ του αποτελέσματος, τι είδατε εσείς στην καθημερινότητα, στο γήπεδο, στα παιχνίδια, πώς άλλαξε η ομάδα? Είναι θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, θέμα αποφάσεων, θέμα ψυχολογίας? Πώς το είδατε κάθε μέρα? Γιατί η αλλαγή είναι μεγάλη, όπως και να το κάνουμε. Ναι, πιστεύω ότι άλλαξε η ψυχολογία. Αυτό ήταν δεδομένο από πάντα μία. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έχει διάρκεια, αλλά διαψεύστηκα. Άλλαξε η ψυχολογία, αλλά δεν ξέρω και πολλά τεχνικά, αλλά παρατήρησα και κάποιες αλλαγές πάνω στο παιχνίδι της ομάδος. Κάποιες κινήσεις οι οποίες μπέρδεψαν και τον αντίπαλο προπονητή. Ίσως το ότι μεγάλωσε το rotation στο roster, ότι αυξήθηκαν οι επιλογές. Από την άλλη, κύριε Τσαλόπουλε, η άνοδος στην απόδοση του Ντάντε
να είναι θέμα προπονητή ή να είναι κάτι αναμενόμενο, γιατί οι μεγάλοι παίχτες στα μεγάλα μάτς κάνουν τη διαφορά? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ όταν τον συνάντησα του είπα ένα παιχνίδι όλα τα λεφτά. Χαλάλι. δεν σας κρύβω ότι σε κάποιες στιγμές περνούσε από το μυαλό μου ότι ήρθε για τουρισμό. Ναι. Και εδώ διαψεύστηκα. Ήταν ανεπανάληπτος. Όχι μόνο ο Ντάντε. Μην μένουμε μόνο σε αυτόν. Εντάξει, όχι, είχε και αυτό το μερτικό, το ένα μεγάλο μερτικό. Αλλά ποιο να πρωτοσκεφτεί? Τον Σαφράνοβιτς, τον Τακουρίδη, τον Θάνο τον Τερζή, τον Σακόγλου, τον Ανδρεάδη, τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι, ναι. Κωνσταντινίδης κάνει απίστευτα απίστευτα τελικούς. Ένα παιδί το οποίο πέρσι έπαιζε στην Ορεστιάδα. Όλοι βγάλανε τον καλό τους σε αυτό. Βγάλανε ό,τι καλύτερο είχανε μέσα τους. Και γιατί βλέπανε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε. Διότι εγώ θέλω να το πω και να το πιστέψει ο κόσμος ότι το ένα πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ αντιστοιχεί σε 5 των αντιπάλων μας, διότι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να τις φανταστείς, να τις φανταστεί κανένας μα κανένας φίλαθλος. Όλοι πιστεύανε ότι αρνούμασταν για το έτσι θέλω, για το να γίνει ο αγώνας στις 7 η ώρα, ο πέμπτος τελικός. Ναι. Δεν ξέρουν τι εκβιασμούς υποστήκαμε. Δεν ξέρουν γιατί όταν εμείς ζητήσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι από την ομάδα του Ολυμπιακού να μεταφέρει την ώρα μισή ώρα, να γίνει δηλαδή αντί στις 7 στις 6.30 για να προλάβει η ομάδα το αεροπλάνο, μας το αρνηθήκανε. Όταν ζητήσαμε εμείς από την ομάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της τελικής φάσης να μας δώσει το γήπεδο μία μέρα πριν από τον αγώνα, μας το αρνήθηκε, ενώ σε αντίθεση μέσα στην κανονική σεζόν, όταν ο Ολυμπιακός μας ζήτησε το προπόνηση στο παλατάκι, εμείς το δεχθήκαμε, διότι θεωρούμε ότι έτσι είναι το fair play, ότι έτσι είναι. Έτσι ταιριάζει στον ΠΑΟΞΗ. Είδατε ότι χάσαμε μέσα στο παλατάκι, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, ναι, το τονίζω, σωστά, και δεν έγινε τίποτα. Εμείς δεν χάσαμε, ο κόσμος δεν πίστευε ότι έχασε το πρωτάθλημα σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί δεν αντέδρασε και οι επιστήμονες του αντιπάλου αντιδράσανε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο? Κύριε Σαλόπουλε, όλο το Σαββατοκύριακο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πολλούς, κυρίως στην Αθήνα, να μειωθεί, να κάνουν προσπάθεια να μειώσουν τη χαρά των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Με πολλά και διάφορα. Και χθες αυτό συνέβη στο Βόλι. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον ΠΑΟΚ και τους παίχτες του να χαρούν να πανηγυρίσουν. Ναι, γιατί υπάρχει κομπλεξισμός. Αυτό είναι. Εντάξει, αθλητισμός είναι. Υπάρχει και η νίκη, υπάρχει και η ήττα. Για αυτούς δεν υπάρχει ήττα. Δεν έχουν μάθει να χάνουν ποτέ. Ενώ ο ΠΑΟΞΗΔΟΝ μόνο όταν αδικείται αντιδρά. Όταν χάσει δίκαια, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ σε 1,5 χρόνο που είμαι, που προείσταμαι στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό το DNA. Κύριε Πρόεδρε, 1,5 χρόνο δύο τίτλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα, βέβαια. Βεβαίως. Μακάρι του χρόνου να είναι διπλάσιοι. Και τι κάνουμε τώρα? Του χρόνου έχετε σκεφτεί πράγματα, έχουν πάρθει αποφάσεις, θα είναι και πάλι ο ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπεδο ή ακόμα υψηλότερο? Ο προπονητής παραμένει. Είχατε και μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη από ό,τι βλέπαμε χθες στο stage. Υπάρχει κάποιο κλίμα γύρω από την στήριξη του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ? Πρόεδρος της ΠΑΕ το βλέπει πολύ πιο πλατιά το θέμα. Έχει ζητήσει ένα πλάνο από όλα τα τμήματα πώς μπορούν να ενισχυθούν, πώς μπορούν να ισχυροποιηθούν, πώς μπορούν να παίξουν σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο ο καθένας στο αγώνισμά του.
Εκεί θα στρέψουμε. Θα γίνει ένα πλάνο, ο ΑΣ με τους προέδρους των τμήματων, για να γίνει ό,τι είναι καλύτερο για να υπάρχει ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο πρώτιστα στο ποδόσφαιρο, κυρίαρχα, είναι η μάνα του σωματείου. Όλα τα άλλα τμήματα, όπως είναι το γυναικείο handball, που ήδη εκφράστηκε και χαίρομαι για τον... Για ποιον λέτε? Για τον Χασεγκίδη. Ναι. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Άρα το σχέδιο ότι δεν θα υπάρχει μια συμφωνία ΠΑΕ ΑΣ με ένα πάγιο ποσό για τη χρήση του σήματος, θα είναι πλέον ξεχωριστά το κάθε τμήμα τι χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, υπάρχουν χίλιοι τρόποι που μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ φαντάστηκα και είπα, ας πούμε, ότι θα ονειρευόμουν να έχει ο ΠΑΟΚ αντί τη Ματέκο να έχει μια εταιρεία του Προέδρου. Ναι, 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 ναι. Είναι μια σημαντική βοήθεια αυτή για το τμήμα και εμείς από πίσω. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα και έπονται τα άλλα για τη στελέχωση ή έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις για τη στελέχωση και για τον προπονητή? Όχι, δεν έχει συζητηθεί. Βέβαια δικαιωματικά ο προπονητής έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε αν συμφωνεί με το πλάνο το δικό μας, αν αυτός... Πιστεύω ότι οι μέρες να ηρεμήσουμε πρώτα και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αύριο γιορτάζεται και πάλι. Αν δούμε το ύφος τέλος πάντων της επόμενης σεζόν, με δεδομένο ότι γυρνάει και ο Γκόμες μετά τον τραυματισμό, να μην περιμένουμε πολλές αλλαγές. Η γνώμη δική μου, αν μου ζητάτε τη δική μου, γιατί αυτά είναι θέματα του εκάστοτε προπονητή. Υπάρχει όμως και μια εικόνα του πάμε να αλλάξουμε πολλά ή αφήνουμε την ομάδα και κάνουμε ποιοτικές προσθήκες. Αυτό μπορεί να συζητηθεί και από πριν. Εγώ σε αυτό το πλάνο στρέφομαι. Η ομάδα να παραμείνει ο βασικός και ο κυρίαρχος σκοπός όπως έχει και να γίνουν κάποιες καλές και σωστές επιλογές. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς την τακτική του Ολυμπιακού. Βέβαια αυτή τα τελευταία 2 χρόνια, χάνοντας το τίτλο του πρωταθλητή, αλλάζαν προπονητές, παίκτες. Τώρα δεν ξέρω τι τους έμεινε να αλλάξουν, ίσως τους διοικούντες. Μάλιστα. Με τον ΕΣΑΠ και με αυτά υπάρχουν θέματα, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε στο Ρέντι υπήρχε μια κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας, δεν γράφτηκε τίποτα από τους παρατηρητές. Είναι η πρώτη χρονιά που είχε αναλάβει, νομίζω, ο κ. Στορνατόρος, που είναι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, την όλη διαδικασία. Υπάρχει θέμα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΕΣΑΠ? Υπάρχει, σαφώς και υπάρχει. Ήδη έχουμε για το προηγούμενο παιχνίδι στο Ρέντι έχουμε ζητήσει όλους τους επικεφαλείς που ήταν αρμόδιοι για την τέλεση του αγώνα, δηλαδή ο κομισάριος τι έκθεση έκανε, ο παρατηρητής τι ανέφερε, το τμήμα κατά της βίας, όλοι αυτοί τι έχουν δηλώσει. Δεν μπορεί, ακόμα θα προσφύγουμε και για τη δικαστή, την κυρία, η οποία την πράξη του Αγκάμες την τιμώρησε με 1.000 ευρώ πρόστιμο. Ενώ σε αντίθεση εγώ όταν μπήκα μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό για να παραπονεθώ στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, το Ραγκέλ, για μια χειρονομία του, αυτό αναφέρθηκε από την αστυνομία εδώ, την αρμόδια αστυνομία της περιοχής, και μου επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Πώς συγκρίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία? Γιατί αυτή υπάρχει η επιλεκτική απόδοση της νομιμότητας? Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αύριο γιορτάζεται. Αύριο η απονομή, έτσι, στις 6 στο κλειστό του ΠΑΟ, γιατί πρέπει νομίζω να αναχωρήσει ο κύριος Σελγκέτα. Ναι, είναι, αρχικά είχαμε πει 7, αλλά ναι, τελικά θα γίνει στις 6, διότι πρέπει να φύγει. Ήδη έμεινε χθες στην Αθήνα, γι' αυτό και δεν ήταν μαζί μας. Μάλιστα.
γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις, έρχεται αύριο και θα φύγει ακριβώς μετά την απονομή του πρωταθλήματος. Καλούμε όλο τον φιλαθλό κόσμο και τους ανθρώπους της πόλης, τους δημάρχους, όποιοι είναι διαθέσιμοι, την περιφέρεια, όλοι αυτοί που μας στήριξαν, θα θέλαμε να είναι μαζί μας, την περιφέρεια ειδικά Κεντρικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη, την κυρία Πατουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη, θα χαρούμε να είναι μαζί μας, οι βουλευτές, να δούμε και εμείς ποιοι είναι μαζί μας, οι άλλοι κάνουν συγκεντρώσεις και να δούμε και εμείς ποιους έχουμε μαζί μας. Ο Ντάντε τι έγινε, έφυγε? Ο Ντάντε φεύγει στις 3 η ώρα. Θα τον περιμένουμε πίσω ή... Ο προπονητής ό,τι πει. Ο ίδιος τι λέει? Ο ίδιος τρελάθηκε. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από το τι συνέβη στο αεροδρόμιο που ανέβηκε πάνω στο πούλμαν και έδινε συνθήματα. Τόσα χρόνια καριέρας δεν νομίζω να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αύριο στις 6 ο ΠΑΟΚ παίρνει άλλο ένα πρωτάθλημα με την αίτηση απονομής. Σηκώνει άλλο ένα πρωτάθλημα. Αυτοί τι σηκώσανε χθες το Καραϊσκάκι, αφού δεν έχει επικοινωθεί η βαθμολογία? Το κανονικό είναι, κάνανε ένα μουσαντίνι. Εντάξει. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Αναδομών Τεχνική Εταιρεία, ειδική σε ανακαινήσεις, με κέντρο μπαταρίας Ιταλός, ανέμενες από μπαταρία 2310-545-999, με Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, Ρεγκίνα, σε επιλεγμένα καταστήματα, με τον Πειρατή, βεβαίως, πάω τον Πειρατής μαζί μας και μαζί σας ανατολικά στην πόλη. Και βέβαια, μην ξεχνάτε το τουρνουά MMA, τους αγώνες MMA, του GFC που διοργανώνεται το Σάββατο, πλησιάζουν οι μέρες, στο PAOK Sports Arena. Πολεμικές τέχνες σε κλουβί, στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 7 θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Τώρα, η εταιρεία VART Ελλάς επεκτείνεται δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, κατέχει ήδη ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση και έχει περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φίλος γράφει για το offside του Ντάντε, δεν λέτε τίποτα? Σχολιάζει. Νομίζω ότι υπάρχουν κλήσεις στην εθνική ομάδα Βόλη, Τερζής, Ανδρεάδης, Τακουρίδης και Καράς. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε με το ποδόσφαιρο, με όσα έγιναν χθες το βράδυ, μέρα τα μεσάνυχτα βεβαίως, στο κέντρο που φιλοξένησε όλο τον ΠΑΟΚ, στο stage όπου γιόρτασε ο ΠΑΟΚ την κατάκτηση των τροπέων και του κυπέλου στο ποδόσφαιρο και του πρωταθλήματος στο Βόλη, αλλά και του πρωταθλήματος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Γράφεται FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Ελπίζω να προλάβουμε να ανοίξουμε και γραμμές αργότερα στην εκπομπή. Για το Βόλι μόνο να κλείσουμε. Μόνο να κλείσουμε με το Βόλι προς το παρόν. Με τον αρχηγό της ομάδας και την κορυφαία αυτή στιγμή, χθες μετά τον τελευταίο πόντο, όπου ο Γιάννης Παντακίδης προσπαθεί να μιλήσει στην κάμερα της Νόβα, για να ακούσουμε αυτή την κορυφαία στιγμή. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτό πάνω απ' όλα το αφιερώνω σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ και στο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Άσο, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Μια ζωή ΠΑΟΚ. Πάμε! Αυτό πάνω απ' όλα και δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ, ο Παντακίδης. Τεράστια στιγμή, χθες στη διάρκεια των πανηγυρισμών, που στο οποίο βέβαια ξέσπασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ παρά την προσπάθεια εκεί των φιλάθλων να μην τους αφήσουν, να τους πετύχουν, να τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Πανηγύρισαν και εκεί οι αθλητές, αλλά και αργότερα το βράδυ, όπου υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ Αθανασιάδη και Τακουρίδη στα Ποντιακά. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Μπορεί να κρίνει τις χορευτικές επιδόσεις των αθλητών ο ειδικός στο χώρο, ο Σταύρος Κόλκας. Ποιος διακρίθηκε περισσότερο? Ο Γκαράς ήταν πολύ δυνατός. Ο Γκαράς ήταν πολύ δυνατός. Ο Γκαράς ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ο Γκαράς που έχει και πιο εύκολη σωματοδομία από τα Κουρίδη. Ναι.
πιο, δηλαδή σε αυτά ήταν πιο ευέλικτος. Mm. Είναι και λίμπερο. Ο λίμπερος σε αυτά, τα ζεμπέτικα και αυτά είναι πιο... Προσαρμόζεται στα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Προσαρμόζεται. Είναι και θέμα θέσης δηλαδή. Από τους ποδοσφαιριστές. Από τους ποδοσφαιριστές. Στο τραγούδι και στο χορό. Γιατί όποιον συνδέσει ποδοσφαιριστή με ζεμπέτικο, αμφισβητείς τις ικανότητες του. Όχι, ο Γλύκος δεν έκανε ζεμπέτικο. Τέλος πάντων, ο ποδοσφαιριστής δηλαδή ξεκινάει, λέει, την πρώτη νότα ο Αργυρός και έχει ανέβει ο Σάχοφ ήδη στην πίστα και τραβάει και τους άλλους. Ναι. Ο Βαρέλα ακολουθεί με αυτό, με τους μαύρους και τον τίσιμό τους, να τα φοράει όλα άσπρα. Εντάξει. Καλοκαίρι. Κάτσε στον Μπάπ. Το πρόμο της φάγε. Στον Μπάπ παίζει. Αυτό με το άσπρο γενικά δεν το καταλάβω ποτέ. Αλλά τέλος πάντων. Ο Ερίκε πήρε το μικρόφωνο τον Αργυρό να πει ρεφρέν. Το Θεσσαλονίκη είπε μόνο βέβαια. Ποιο ήταν αυτό που έλεγε το ξέρει, μ' αρέσει. Ο Εντίνιο. Εντίνιο. Ο Εντίνιο με το Σάντο να χτυπάει το κεφάλι του. Πώ ξέρει όλου του τοίχου. Σου λέει κάθε μέρα του εδώ είναι. Ναι, ναι, τότε. Όχι, ρε, αφού και ήταν. Χθε υπήρχαν παίχτε του Πάου που ήξεραν όλου του τοίχου των τραγουδιών του Αργυρού. Υπήρχαν. Δεν μπορούν τον ονόματα. Okay. Και ο Αργυρό. Ήταν φανερό ότι ήξερε κάποιους πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ρε παιδί μου, γίνονται αυτά. Δηλαδή, επιστρατεύτηκε ο κατάλληλος τραγουδιστής που νιώθει, ναι, από ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ήταν φανερό, ήταν λίγο πιο κοντά με μερικούς. Ήταν φανερό. Λοιπόν, καλά περάσαν όλοι και οι αθλητές του Βόλη που αποθεώθηκαν και στο αεροδρόμιο και στο κέντρο και η ποδοσφαιρική ομάδα με τον Ιβάν Σαββίδη. Να παίρνει το μικρόφωνο κάποια στιγμή να δηλώνει ότι θα κάνει μια σύντομη ομιλία. Ακόμα δεν υπάρχει αυτό. Πονάνε τα χέρια μου. Φιντελ Κάστρο. Ακούστηκε ένα παρεταμένο. Oh. Σε όλες τις γλώσσες. Ναι. Η σύντομη ομιλία ήταν περίπου 20-25 λεπτά. Το σκάνδαλο είναι ότι ανεβαίνει η Μαρία στην πίστα. Και μόνο εμείς αποθεώνουμε Μαρία. Η κυρία Γκοντζάρεβα θα λες. Η Μαρία δεν είναι φίλη μου. Η Μαρία του ΠΑΟΚ. Η κυρία Γκοντζάρεβα. Ναι, ναι, εγώ το θέτω αλλιώς. Εντάξει, και ο Ιβάν Μαρία. Μαρία, θα έπρεπε, δηλαδή δύο άτομα φωνάζαμε. Μάλιστα. Εμείς είμαστε με Γκοντζάρεβα ξεκάθαρα σε αυτό το κόνσεπτ. Εντάξει, είμαστε με Μαρία, δεν αποθεώθηκε όσο θα έπρεπε, ντροπή. Και έκανε μια απλή μετάφραση στα αγγλικά. Δηλαδή, μιλούσε ο Σαββίδης στα ρώσικα, εξηγούσε ο Φωτιάδης στα ελληνικά και η Μαρία στα αγγλικά. Για να καταλαβαίνουν όλοι. Έχει κεντρικό νόημα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα τμήματα και να πολλαπλασιαστούν οι επιτυχίες, να αυξηθούν οι κατακτήσεις τροπέων, πρωταθλημάτων και κυπέλων. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Ακούνητος ο Ίβιτς, δίπλα από τη σύζυγό του, ακούνητος, απόλυτα πειθαρχημένος, μόνο σηκώθηκε για να σβήσει την τούρτα των γενεθλίων, έκλεισε τα 40 ο Ίβιτς. Και όλος ο ΠΑΟΚ εκεί, έτσι, και όλος ο ΠΑΟΚ με όλη τη σημασία, ο Κούδας εκεί, ο Σαράφης φυσικά εκεί, πολλοί άλλοι βετεράνοι, λέω τώρα εντάξει και για πιο μεγάλες μορφές, έτσι κι αλλιώς στην ιστορία του ΠΑΟΚ ο Ζαγοράκης είναι φυσικά μια τεράστια μορφή, εκεί ήταν παρόν, ακούνητος και αυτός δίπλα τη σύζυγό του, καρφωμένος. Δεμένους τους έχουν, δεν ξέρω. Έτσι έλεγαν οι άλλοι, δεν λέω εγώ. Έτσι έλεγαν οι ήταν άλλοι. Δηλαδή ο Ζαγοράκης. Για τον Ζαγοράκη. Ένα θέμα. Βέβαια. Οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας ένα θέμα. Το έχουν. Το έχουν. Ένα θεματάκι. Να πούμε ότι ήταν δηλαδή. Ναι, ας το έλεγε κάποιος ο Ζαγοράκη, όπως ναι. Φέρεται να έχει υποθεί σε άλλους, μην μπας στον τελικό, μην μπας στους πανηγυρισμούς του ΠΑΟΚ. Ας το έλεγαν. Γιατί υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Και την ψάχνουμε τώρα. Θα το διασταυρώσουμε γιατί είναι. Απίστευτο εξωπραγματικό αν έχει συμβεί πράγματι. Εκεί παρών λοιπόν μεγάλες μορφές του ΠΑΟΚ. Ο Παύλο Γκαρσία βεβαίως, γιατί είναι μεγάλη μορφή και είναι βεβαίως μέσα στον ΠΑΟΚ ο Ρουγανός. Τεράστιος Γιώργος Κούδας. Ναι. Τεράστιος. Όλοι βετεράνοι. Φιλότας ο Πέλιος. Ναι, εκπρόσωπο. Ρουσομάνι ήταν, ρε φίλε. Αδερφέ, Ρουσομάνι. Μεγάλωσε στα πόδια σου, ρε φίλε. Έχει τη μύτη του. Το μπάσκετ εκεί ήταν. Τέλειος. Γράφει και ένας φίλος τώρα εδώ. Όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ παίρνουν κούπες. Και το μπάσκετ το μόνο που κάνει είναι να βγάζει ανακοινώσεις συγχαρητηρίων και να βλέπει τις κούπες από μακριά.
Δεν είναι εύκολο το πρόβλημα του μπάσκετ, παιδιά, όσο και θα θέλουν. Μεγάλο το θέμα για τον μπάσκετ, μεγάλο το θέμα. Οι μισοί πιστεύουν ότι δεν έχει πιστεί ο Σαββίδης να κάνει το βήμα παραπάνω, γιατί δεν βλέπει κίνητρο στο χώρο, δεν βλέπει προοπτική έτσι όπως είναι δομημένο το μπάσκετ. Αυτό λέει και ο ίδιος. Οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι δεν θέλει. Δεν θέλει, δεν του αρέσει, δεν. Σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα για τον μπάσκετ. Όλος ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και οι του μπάσκετ τελειώσαν μια χρονιά που δεν μπορείς να πεις ότι πήγε και καλά. Ήτανε μια μάλλον κακή χρονιά. Κάτι άλλο από το χθεσινό βράδυ. Πολλά συνθήματα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Βέβαια όλα αυτά τα ζήσαμε και το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, στη φοβερή υποδοχή στο Λευκό Πύργο και όλη αυτή η πορεία στην Παραλιακή. Και είδατε πόσο πάθος βγάζουν οι ποδοσφαιριστές με την ομάδα, και όχι μόνο αυτοί που γεννήθηκαν ΠΑΟΚ, όπως είναι κάποια παιδιά τα οποία ζουν το όνειρό τους, γιατί όνειρο ήταν του Πέλκα αυτό το οποίο συμβαίνει, όνειρο ήταν του Κίτσιου, του Κουλούρη, Ελλήνων παικτών εδώ από Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας, που έτσι μεγάλωσαν, έτσι ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο, να πάρουν τρόπαια με τον ΠΑΟΚ και να που ήρθε η στιγμή. Και το Αθανασιάδη, φυσικά, του Στέφανου, ο οποίος έχει τη μεγάλη χαρά, τη μεγάλη τιμή από την έκπληξη που την φύλασε όλη η ομάδα, να του δώσει το περιβραχιόνιο λίγο πριν την απονομή. Ο Αθανασιάδης δεν είναι επίσημα στην τετράδα των αρχηγών, έτσι. Του το έδωσαν, ο Γλύκος έκανε την κίνηση προφανώς κατόπιν συνεννόηση και με τους υπόλοιπους, και αυτός σήκωσε το κύπελο. Επαναλαμβάνω, τεράστια η στιγμή και η τιμή στον Αθανασιάδη. Νομίζω το εκτιμάει πάρα πολύ αυτό που βίωσε. Ναι. Εδώ ο Γρηγόρης Τσατέτη μας λέει ότι είχε συμφωνηθεί, ο Κλάος είπε δεν το περίμενα. Τέλος πάντων, ό,τι και αν ίσχυε, μπορεί να είναι και στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν την έδειξε η κάμερα, το πως λίγο πριν την απονομή ο Γλύκος βγάζει το περιβραχιόνιο, το βάζει στο χέρι του και του λέει εσύ θα το σηκώσει. Θα μπορούσαν να το σηκώσουν και οι τρεις, ο Αθανασιάδης, ο Γλύκος και ο Μαλεζάς φυσικά, που είναι χρόνια στο ΠΑΟΚ και δικαιούται να είναι στο ΠΑΟΚ ο Στέλιος ο Μαλεζάς και για τα επόμενα χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή είπε ο Σαββίδης χθες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, ότι ήταν αυτή μια επιτυχία, ένας μικρός στόχος, κατακτήθηκε, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Είπε υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην παίξουμε play-off. Θα το δούμε μετά και τη σημερινή απόφαση, αυτό το ενδεχόμενο το να μην παίξει ο ΠΑΟΚ play-off είναι ακόμα μικρότερο. Είπε όμως ότι αν ο ΠΑΟΚ συμμετάσχει σε αυτή τη διοργάνωση και φέτος, βεβαίως πρέπει να την κερδίσει. Δεν τελείωσε η χρονιά του ΠΑΟΚ. Και επειδή όλοι αυτοί κάνουν προσπάθεια, όλοι αυτοί, κίτρινοι, πράσινοι, κόκκινοι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα κτλ., να μειώσουν τον ΠΑΟΚ την επιτυχία του, τώρα θα έχει άλλη μια ευκαιρία η ποδοσφαιρική ομάδα που φέτος έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα. Θα έχει άλλη μια ευκαιρία να του το βουλώσει το στόμα, μια και καλή. Στα play-off. Μια και καλή να τους δείξει και πάλι για δεύτερη και τρίτη φορά ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Όλους αυτούς. Τίποτα δεν τελείωσε με το κύπελο. Δεν τελείωσε η χρονιά, δεν κρίθηκε η χρονιά. Ο ΠΑΟΚ εφόσον παίξει play-off που μάλλον θα παίξει, και θα πούμε σε λίγο με την επικύρωση τι γίνεται της βαθμολογίας, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει σήμερα και κλήρωση των play-off. Υπάρχει ενδεχόμενο εφόσον επικυρωθεί η βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να από σήμερα να ξεκινήσει με μοναδικό στόχο τους 6 τελικούς των play-off για να τους κερδίσει όπως και πέρυσι και να βγει πρώτος. Και γιατί φυσικά να έχει άλλη μια ευκαιρία να διεκδικεί συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ. Να μην ξαναπούμε τα ίδια και τα ίδια για την 50 της Ευρώπης και γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει στους ομίλους του Champions League.
Το είπε ο Σαββίδης, το ανέφερε στον Ίβιτς, ότι είναι υποχρέωση όλων σας να κερδίσετε και τα play-off. Δεν ηρεμεί ο ΠΑΟΚ, δεν καθησυχάζει, γιατί συνήθως στην Ελλάδα αυτός που παίρνει το τελικό κυπέλλου μετά ψιλοδιαλύεται, χάνει τη συγκέντρωσή του. Λείπει ενέργεια μετά. Ναι. Με τίποτα. Έχουμε ρόστερ, νομίζω. Θα το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Έχουμε το βάθος που πρέπει. Βεβαίως. Σε βάθος έχει 100% το μεγαλύτερο ρόστερ. Το θέμα είναι μην χάσουν τη συγκέντρωσή τους. Μην νιώσουν όλοι αυτοί ότι OK, έγινε η δουλειά. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα. Πέρα από ότι είναι πιο ισχυρός, πιο δυνατός, πιο. Και πλούσιος, αν θέλετε. Όλα παίζουν ρόλο. Πρέπει να τους κλείσει το στόμα όλους αυτούς που προσπαθούν να του μειώσουν την επιτυχία με τα play-off. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου, αν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, που θα λέει πολλά. Και με αυτή την ευκαιρία, για όλη την προσπάθεια που γίνεται από το Σάββατο, να μην αφήσουν τους παοξίδες να χαρούν. Για όλη αυτή την αλητεία. Γιατί είναι αλητεία, όχι το να δείχνεις το offside, όπου είναι, είναι offside. Εκτεθειμένος ο Ερίκε, όχι ένα και δύο μέτρα αυτές οι αστιότητες. Η φάση, δείτε το παγωμένο, την παγωμένη εικόνα που έχουμε και θα δείτε το μισό σώμα του Ερίκε είναι μπροστά από τον τελευταίο, τον Τζιγκρίνσκι. Αλλά από την προσπάθεια που έγινε με πρόθεση να κρύψουν το πέναλτι στον Κρέσπο. Είναι στην ίδια φάση. Η ίδια φάση είναι. Δεν θα υπήρχε το offside, δεν θα υπήρχε η σέντρα του Λέοβατς. Και ενώ πέναλτι. Μιλάνε για τη φάση της δεκαετίας, για το λάθος της πενταετίας, για τη φάση που έκρινε το τελικό και μας δείχνουν και καλά κάνουν, με αναλύσεις επί αναλύσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι είναι η διαιτησία ανάλογη του τελικού του 13. Ναι. Το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή, που εγώ θα σου βρω τρεις φάσεις του Κομίνη που συνειδητά κόβει τον ΠΑΟΚ. Είναι αλητεία το να προσπαθείς να κρύψει την κοινή γνώμη μία φάση, ώστε ρε παιδί μου να βγάλει και την άποψή του καθένας. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν υποχρέωση, ότι ήταν επιθετικό φάουλ. Ωραία. Αλλά δείξ' του τι. Πού μην είναι, την κρύβεις. Είναι επιθετικό φάουλ. Πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω εγώ. Ήθελα να πει ότι είναι βήματα. Μάτιασε. Εντάξει ρε παιδί μου, καθένας λέει. Αλλά έχει μία άποψη, την είδε. Επί πολλές ώρες, πάνω από 5, 6, μέχρι να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται όταν επιστρέφαμε το Βόλο. Και εμείς δεν είχαμε μόνιτορ να δούμε. Ναι. Και μας έμεινε μόνο το ότι είναι offside του Ενρίκε. Στο γήπεδο μέσα, γιατί και αυτό υπόθηκε, όλος ο ΠΑΟΚ ζητάει πέναλτι. Κανείς από την έκδοση της offside την ώρα του αγώνα. Για να έχουμε και την αίσθηση του τι συνέβη την ώρα του αγώνα. Δείτε και την παρακάμερα της ΠΑΟΚ. Όλος ο Πάγκος και ο Ίβιτς και οι παίκτες ήταν πέναλτι. Γιατί είναι ξεκάθαρη παράβαση του Σιμόες, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ νομίζω Σιμόες είναι. Με τα δύο χέρια κατεβάζει. Με πλάτη ο Κρέσπο έχει την μπάλα δική του, καμία σχέση. Έχει γυρίσει το δεύτερο δοκάρι, ενώ δεν έχει τραβηχτεί η άμυνα της ΑΕΚ. Λάθος, τεράστιο του παίκτη της ΑΕΚ, αλλά τι έκανε, τα λάθη πληρώνονται. Και είναι στα 3 μέτρα Κομίνης και δεν δίνει πέναλτι. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο πέναλτι. Άλλες αστιότητες, έτσι μην παρασύρεστε. Είναι η μοναδική φάση στην οποία δεν υπάρχει πλεονέκτημα βάσει κανονισμού το πέναλτι. Και την κρύβουν. Δεν υπάρχει σε replay, δεν υπάρχει σε εκπομπές, δεν υπάρχει σε πρωτοσέλιδα. Δεν υπάρχει πουθενά προσπάθεια μόνο και μόνο να φανεί ο ΠΑΟΚ ευνοημένος από το offside. Για να γίνει ο ΠΑΟΚ μισητός. Για να συνεχίσει αυτή η προπαγάνδα που άρχισε το ημιτελικό. Με πρόθεση. Για την ΑΕΚ πρέπει να πούμε ότι αισθάνονται αδικημένοι, φωνάζουν, εξοργίστηκαν. Okay, ναι, εντάξει, έχουν ένα δίκιο την ώρα του αγώνα να βγάζουν μια πίκρα. Από την άλλη, στημένος βοηθός, στημένη διαιτησία, αυτά είναι τώρα για παιδιά. Στημένος είναι αυτός. Τέσσερις φάσεις που ο Κομίνης δείχνει συμπάθεια στην ΑΕΚ. Στημένος είναι ο διαιτητής που κάνει 15-20 λάθη σε όλο το μάτς και το 100% είναι υπέρ μιας ομάδας. Αυτός είναι ο στημένος. Εγώ θα πω τρεις φάσεις στη ροή του αγώνα και τη φάση του πέναλτι. Τη φάση του πέναλτι σχολιάσαμε. Υπάρχει φάση του Πρίγιοβιτς στο πρώτο ημίχρονο όπου κατεβάζει την μπάλα με το στήθος
πετάει το Βράνιες εκτός φάσης και είναι έτοιμος να γυρίσει να βγάλει τον Τζάλμα τετατέτ. Πάει και καλά ότι τον χτύπησε ο Βράνιες, πέφτει κάτω, κάνει τον λιπόδημο, φάουλ, κόβει τη φάση. Με ανοιχτή την άμυνα της ΑΕΚ. Δεύτερη φάση, διεκδίκηση του Τζάλμα με τον Βράνιες μέσα στην περιοχή. Ο Βράνιες κάνει μια κεφαλιά ψαράκι για να διώξει την μπάλα εκτός περιοχής. Συγκρούεται με τον Τζάλμα που είναι ουσιαστικά μαζί διεκδικούν την μπάλα. Μπαίνει ο Πρίγκοβιτς από δεξιά μόνος μέσα στην περιοχή. Εντάξει, για να σπάσει την μπάλα στον Πίσεσβαρ που ήταν μέσα. Φάουλ ανύπαρκτο στον Τζάλμα. Τρίτη φάση. Κλέβει ο Τσίμινο το δεύτερο ημίχρονο ψηλά. Πάει να παίξουμε 3 με 3. Φάουλ. Φάουλ ο Κομίνης. Ωραία. Σε κλειστό παιχνίδι αυτές οι τρεις φάσεις είναι πάρα πολλές. Που και οι τρεις δείχνουν ΑΕΚ με τον Κομίνη. Που αυτό τον Κομίνη εγώ πραγματικά μου κάθεται στο λαιμό για πολλούς λόγους. Ωραία. Μου το επιβεβαίωσε στο τελικό. Που δεν πήγε να κάνει το έγκλημα, αλλά τα έκανε τα. Μην τα πω τώρα στον αέρα. Και είναι και η βάση του πέναλτι. Τέσσερις φάσεις. Όλες ΑΕΚ. Όλες. Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν και φάσεις που άφησε τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος πάλι θα μπορούσε να πάρει και την κάρτα νωρίτερα. Ναι, βρε, εντάξει, μου αρέσει στο 5. Δεν βγάζει, να μιλάς βγάζει και στο πατήτο. Για στημένη διαιτησία. Ναι, επειδή λέω, ο βοηθός πήρε σωστή απόφαση στο Ξοδουλόπουλο. Να του λέτε να τον κατηγορήσουμε και επειδή έκανε το σωστό. Κάτσε, ρε φίλε, και ο Τσιγκρίσκι παίζει με αγκώνες. Πήρε κάρτα. Πήρε κάρτα. Ψυχραιμία στο Λάζαρο του Ξοδουλόπουλο. Ψυχραιμία, έκανε πάρα πολλές χειρονομίες και στο Βρίζα και παντού. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι καθόλου συμπαθητικός. Συμπαθής εδώ από τους Παοξίδες, οι οποίοι χειροκρότησαν τους συμπαίκτες του και αποδοκίμασαν τον ίδιο. Ψυχραιμία. Τι να κάνουμε. Δεν αλλάζει αυτή η άποψη. Δεν αλλάζει. Αληθεύει ότι παρουσιάστηκε χθες στο κέντρο ο Τσιγκρίνσκι, θέλοντας να χορέψει το ζεμπέκικο της Ουκρανίας που του έμαθε ο Τζάλμα. Όχι. Εκεί μεγάλη σακούλα. Ναι, αυτός είναι ο Τζάλμα Κάμπος. Έτσι έχει κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχει και μειονεκτήματα. Έχει ασίστ στο τελικό όμως. Ναι, είχε καλή παρουσία. Όπως πολύ καλή παρουσία, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είχε ο Κάνιας νομίζω. Ευτυχώς τον έβαλε ο Ίβιτς. Το που λένε. Ευτυχώς, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Πολύ βρώμικη δουλειά ο Σάχοφ. Δεν έχασε μονομαχία ψηλά. Να τα λέμε. Δεν έχασε μονομαχία ψηλά. Εντάξει, δεν σου αρκεί. Εντάξει. Εντάξει, έκανε πολύ βρώμικη δουλειά. Και δεν συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ ήταν φανερά καλύτερος. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αμυντικά καλύτερος από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε τεράστια επιτυχία με τον Αραούχο, που είναι ο πιο ποιοτικός με διαφορά παίκτης ΑΕΚ. Εκεί είναι το πολύ καλό παιχνίδι του Βαρέλα. Ναι, βεβαίως. Τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ αυτή, που έσβησε τον πιο ποιοτικό της ΑΕΚ και από την άλλη η ποιοτική του ΠΑΟΚ και ο Μπίσεσβαρ και ο Ενρίκε είχαν τις στιγμές τους να κάνουν τις φάσεις, γιατί στιγμές είναι ο τελικός. Τι ώρα πήγε, Χριστό, τι ώρα πήγε. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύωσμο. Έλα παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε σε 4 χρόνους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 και καταπίνουμε. Μη γυμνάζεις μόνο την μασέλα σου, γύμνασε και το σώμα σου. Μπες τώρα στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μία από τις δύο ετήσιες συνδρομές στο Gymnasium στον Εύωσμο. Grill House στο Γυράδικο, Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Μπες στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook και χτίσε κορμί. Έλα ένα γύρο ακόμα. Το δικό μου απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 23 10 4 30 0 11. Καλέστε για αντικατάσταση, για τοποθέτηση οι ειδικοί συστέντες. Με Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης με σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στα οικονομικά, σεμινάρια στην πληροφορική. 23 10 22 29 62. Και βεβαίως φτήκας στα είδη υγιεινής πλακίδια και είδη υγιεινής φτήκας 905-503. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείο, βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης βέβαια, 35 χρόνια συνεργασίας με όλους τις ασφαλιστικές εταιρείες, 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, στην παλιά συμμαχική Ολεοκάστρου και βέβαια, τρίτο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης,
2-3-10-6-90-4-97 και βέβαια otokalogeras.gr για να δείτε τις προσφορές στο site. Θα μπορούσαμε επίσης, και να... Περίμενε, ναι, περίμενε. Υπάρχουν άνθρωποι που με ντύνουνε. Περίμενε. Ήρωες. Περίμενε, μας έχεις πάσει τα νεύρα. Τόπια εφάσματος. Θα ξαναπάω, μ' άρεσε πολύ. Άντε, άντε. Alter Ego. Αδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Εσύ τι να τα κάνεις, τελείωσες 6 χρονών. Για να ξεχωρίσετε στον γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική άντεση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. alterecofashion.gr η διεύθυνσή μας. Ανοίγουμε και γραμμές για να ακούσουμε και εσάς για όλα αυτά τα οποία γίνονται στον ΠΑΟΚ που πανηγύρισε τρόπαια αυτό το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως θα μπορούσαμε και να ξεκινήσουμε με τα μεγάλα επεισόδια που έγιναν πριν το τελικό. Το σχέδιο της αστυνομίας, άκου να σου πω για να μαθαίνεις λίγο. Δύο ώρες πριν το τελικό. Σου λέει η αστυνομία, πού να τους αφήνω τώρα ξεκούραστους, ας τους μια ώρα να πλακώνονται και καμιά ώρα πριν το παιχνίδι θα έχει ηρεμήσει το πράγμα και να γίνει κανονικά ο τελικός, καταλαβες. Είναι πλάνο αυτό. 23-10-287-888. Ένα χιουμοριστικό μήνυμα για αυτά που έγιναν. Φανταστική ιδέα των διοργανωτών του τελικού να γίνονται πριν τον αγώνα μιμιέ μεταξύ οπαδών αντί των βαρετών αγώνων τιμάτων υποδομών. Δυστυχώς η διοργάνωση και τα μέτρα απέτυχαν. Δυστυχώς για άλλη μια φορά μάτς με οπαδούς και των δύο ομάδων, μεγάλων ομάδων σε άθλημα, σε οποιοδήποτε άθλημα σημαδεύτηκε από επεισόδια. Πλέον έχει φτάσει στο 100% αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει μάτς σε άθλημα όπου είναι οπαδοί δύο μεγάλων ομάδων και δεν γίνονται επεισόδια. Δυστυχώς. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βρήκαν και έκαναν και πάλι. Νομίζω ότι ούτε το γήπεδο έφταιγε, ούτε ξέρω, η πόλη, οι αρχές εκεί της πόλης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπλακωθούν τελικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση, πραγματικά. Πάντως, να σου πω κάτι, φίλε. Πριν το παιχνίδι, είχαμε μοιράσει. Πήραν την πόλη αυτή, πήραμε το πύλιο εμείς. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Και υπήρχε και η κοινή είσοδος φιλάθλων των δύο ομάδων από την κεντρική πύλη. Έτσι, εκεί πέσαν ψηλές, εντάξει. Δεν είχε, μια χαρά ήταν. Πέσαν ψηλές. Μια χαρά ήταν. Μετά, μέσα, όταν άρχισε η ένταση, άρχισαν και αυτοί να εμπλέκονται. Πάμε να σας ακούσουμε όσο προλάβουμε. Καλημέρα στον πρώτο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, καλημέρα, καλά. Εσύ θυμηθήκαμε μέρες Mortal Kombat, ρε. Εγώ παίζαμε μικρή πολύ, σου τι έπεσε. Ναι, έπεσε πολύ. Ήταν πολύ ξυλικό και έλεγα πως θα περάσει η ώρα. Το ότι δεν είχαμε νεκρό είναι θαύμα. Ναι, αλήθεια. Το ότι δεν έπεσε κάποιος από εκεί πάνω. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει. Υπήρχε time out σε κάποια φάση. Εγώ πιστεύω και οτιδήποτε άθλημα, άμα βρεθούν αυτοί συγκεκριμένοι, ας πούμε, θα πλακωθούν, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Τώρα για το κύπελο τι να πω, ρε παιδιά. Εντάξει, ας έδινε το πέναλτι, ας πούμε, στη φάση του Κρέσπου και να μην είχαμε διαμαρτυρίες και να ήταν όλα μια χαρά. Και να βγαίνει και με δεύτερη κίτρινη αυτός, γιατί νομίζω είχε ήδη μια κίτρινη. Σιμώες, ναι. Ναι, και θα έβγαινε με πέναλτι και 10 παίκτες η ΑΕΚ. Εντάξει. Δηλαδή, τότε θα υπήρχε αδικία. Δεν νομίζω. Αλλά και εκείνο γιατί δεν μιλάνε. Ούτε καν ήθελαν να το δείξουν. Λάρα, όχι παιδιά. Να το σχολιάσουν. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Μέχρι και ο Λούντι και κοιμήσει και θέλει επανάληψη του αγώνα. Δηλαδή γελάνε και τα πλακάκια τώρα. Εντάξει. Τι να πούμε. Τώρα για την ομάδα ήταν πολύ καλή. Μπράβο, εμένα μ' άρεσε. Έπαιξε αυτό ακριβώς κοινικά τελείως για να πάρει το παιχνίδι. Και φάνηκε κιόλας η αδυναμία της ΑΕΚ, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιο πίσω από τον ΠΑΟΚ σε ποιότητα. Βεβαίως. Αν εξαιρείς, ας πούμε, τον Αραούχο και τον Μάνταλο. Που για μένα όταν βάζω τον Μάνταλο στα εκτρέμ. Μάνταλος, εντάξει. Χάνεται για ΑΕΚ. Έγινε ένας καλά. Καλημέρα. Ρε παιδιά, ο Μάνταλ. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Καλά, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια στις ομάδες μας. Ναι. Δύο πραγματάκια μόνο γρήγορα, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλω να πω πολλά και διάφορα. Καταρχήν, νομίζω ότι θέλω να πω ένα δημόσιο συγγνώμη στο Βαρέλα. Μου βγάλει τα μάτια προχθές. Ναι, ήταν πάρα το πολύ. Το καλύτερο του παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός. Τον έκανε σκόνη τον Αραούχο πραγματικά και μάλλον τελικά αυτός είναι μια προσωπικότητα που ψάχναμε. Βέβαια. Μάλλον. Κατά τα άλλα θέλω να πω
Χρόνια πολλά στο μαέστρο, γιατί χθες δεν μπορούσα να τα πω. Χρόνια πολλά στο μαέστρο αυτής της ομάδας. Μαέστρος λέγεται Βλάντα Νίβιτ. Είχε γενέθλια χθες για όσους δεν ξέρουν. Ναι, ναι, γι' αυτό. Να συνεχίσουν έτσι. Και η ΑΕΚ για το μόνο λόγο που μπορεί να πανηγυρίζει είναι γιατί έγινε το λάθος μετά το μάτς, μετά τον γκολ που βάλαμε και δεν έφαγε και αυτή τρία στο ημίχρονο όπως τρώγανε όποιος έρχεται μέσα στη Θεσσαλονίκη αθηναϊκή ομάδα. Πραγματικά δηλαδή θα ήταν 3-0 στο ημίχρονο το μάτς, εύκολα. Απλά έγινε στραβή εκείνη και μετά χάλασε η ψυχολογία της ομάδας, φάνηκε. Ναι, σοκαρίστηκε. Ναι, ήταν και η ομάδα και η κερκίδα. Παρόλα αυτά, παρόλα το σοκ, η ομάδα αντέδρασε σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω δεν είδα καμιά εκείνη να πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι ήταν μια μόνο φάση του Πατήτο στην αρχή. Μπράβο, ναι, εκείνη η φάση αυτή που πάει στο πλαϊνό δοκάρι, μπράβο. Mm. Από εκεί και πέρα τίποτα, συνεχίζουμε και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι τον καλύτερο ΠΑΟΚ θα το δούμε σε αυτούς τους αγώνες που έρχονται στα play-off. Έτσι πρέπει. Ο ΠΑΟΚ θα είναι απελευθερωμένος τελείως, ήρεμος. Η βαλβίδα από συμπίεση που έπρεπε να βγει, βγήκε. Ο κόσμος ηρέμησε. Όλα είναι σε ένα πολύ καλό momentum. Νομίζω τον καλύτερο ΠΑΟΚ θα το δούμε τώρα, αυτούς τους 6 αγώνες. Αν τυχόν παίξουμε, λογικά θα παίξουμε. Ναι. Γιατί φυσικά μπορείς να τα κερδίσεις όλα, αλλά τη δικαιοσύνη δεν μπορείς να την κερδίσεις, γιατί απλούστατα η δικαιοσύνη είναι κράτος. Εντάξει. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα play-off με 2 βαθμούς λιγότερους. Δεν μπορεί να τα χάσει φέτος με 2 περισσότερους. Δεν γίνεται. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Χαίρετε. Δημήτρη, είμαι ο Ντρογκουμπά, έχουμε μιλήσει και στο Messenger και τα λοιπά. Παίζεις μπάλα ακόμα? Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη στιγμή. Για λέγε. Στην Κίνα. Στην Κίνα. Γιατί δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ ο Ντρογκουμπά? Σαγκάι. Καλά είναι, ρε. Κοίταξε, ήμουνα από αυτούς που ήμουνα μέσα. Ναι. Ήμουνα στην κερκίδα που γίνεται η φάση ακριβώς μπροστά μου. Δηλαδή αριστερά από τα κεντρικά, από τα επίσημα και πάνω. Όπως έβλεπε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Η φάση γίνεται μπροστά μου με τον Κρέσπο. Είμαι ο μόνος από την κερκίδα που φωνάζω πέναλτι και αποβολή. Και με κοιτάνε όλοι παράξενα. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Και με κοιτάνε όλοι παράξενα. Λέω πέναλτι, αποβολή. Δεύτερη κίτρινη είναι. Λέω και με κοιτάνε όλοι παράξενα. Απλώς πήγε η μπάρα στο Λέω Βατσαμέσος και περίμενε την επόμενη. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μπήκε στη συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λάθος του να μην δει ο Κομίνης και να σου πω γιατί δεν το είδα εγώ. Πώς το εξηγώ ποδοσφαιρικά? Μια χαρά το είδα. Μια χαρά το είδα. Γιατί αν δεις το βίντεο, ο Κομίνης είναι στην ίδια ευθεία με τον Κρέσπο. Δεν βλέπει που τον τραβάει πίσω το σώμα του Κρέσπο, κρύβει το τράβηγμα της φανέλας. Με τα δύο χέρια τον πετάει κάτω. Δεν και το χέρι στη λεωφόρο το είδε μια χαρά και αυτό το είδε. Αποφάσισε να μην τα δώσει. Ο Κομίνης είναι αντιπαοξής σύχαμα. Αυτό είναι. Πάντως δεν είναι θέμα για στημένη διαιτησία κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει φέτος είναι καλύτερος. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο εγώ θα ασχοληθώ και λίγο με το εξαγωνιστικό. Ο Σαββίδης μπαίνει στον επιχειρηματικό χώρο δυνατά, έτσι. Οι παλαιοί ολιγάρχες δεν θέλουν με τίποτα να τους πάρει κομμάτι από την πίτα, έτσι. Και όταν μιλάμε για διαπλοκή, μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι. Ο Σαββίδης δεν είναι ένας κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας, δεν είναι με θαλασσοδάνεια. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς οι παοκτσίδες είμαστε οι πρώτοι που θα το ξεφωνήσουμε. Δεν έχει κάνει επιχειρήσεις στην πλάτη του ελληνικού λαού, όπως η κυρία Λαφούζη, Βαρδινογιάννηδες και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, οι οποίοι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού 30 χρόνια τώρα. Φέρνει λεφτά στην Ελλάδα την έτσι εποχή της κρίσης. Είναι. Δεν τα βγάζει έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω την πρεμούρα του κυρίου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, έχει να ασχοληθεί με τον κύριο Σαββίδη. Έγινε. Δυστυχώς, τα πράγματα στην Ελλάδα άλλαξαν για αυτούς. Τι να κάνω εγώ τώρα? Για κάθε τι σε όλο τον κόσμο υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τι να κάνω τώρα δηλαδή? Έγινε, φίλε. Καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στους επόμενους, θα προλάβουμε λίγους όσους παραπάνω. Γίνεται. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Επιγραμματικά, στο προηγούμενο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φίλε, βλέπει τις δημοσκοπήσεις ότι είναι μπροστά 20 μονάδες και τον παίρνει να κάνει εξυπηρετήσεις. Αυτό κάνει. Εξυπηρέτηση στον Τωρέικο και στο Κυριάκο κάνει. Αυτό κάνει. Αυτό είναι. Στο Μαρινάκι και στην αδερφούλα του τώρα.
Πάντως ο Σαββίδης δεν μίλησε για αν ήταν οι δημοσκοπήσεις στο 5% θα το είχε βουλώσει και δεν θα έλεγε κουβέντα. Αλλά αν είσαι στο 15% και η ψαλίδα έχει πάει εκεί, κάνεις και το μάγκα τώρα. Δεύτερον, για το Σαββίδη. Γιατί μιλάει για τον ΠΑΟΚ? Σήμερα ο Κυριάκος είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Είναι φανατικός Ολυμπιακός. Με τα κασκόλ του, με τα διαρκείας του, πρέπει να το καταλάβεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διαχωρίσουν το οπαδικό από τη δουλειά τους. Ωραία. Προφανώς ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ξέρω και παοξίδες που δεν μπορούν, ξέρω και Ριανούς. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Μάτος. Κάποιος παιδιά πρέπει να μαζέψει λίγο το μάτος. Θα έχουμε προβλήματα, έτσι. Τα ίδια λέμε. Δεύτερο σε ρημάτς. Ναι, δεν γίνεται όμως. Στο τέλος θα μείνουμε με 10 παίκτες σε κανένα κρίσιμο ματ και θα μπορούμε και κουβέντα. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, τρίτον, υπάρχει ρεαλιστικά θέλω να μου πείτε πιθανότητα αφαίρεση βαθμών. Σοβαρά όμως, έτσι. Όχι. Επεριστατωμένα, ξέρετε τίποτα. Στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι στην Αστέρα Τρίπολης, ναι. Στον ΠΑΟΚ φυσικά. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πρώτα απ' όλα έγιναν πριν την άφηξη των ομάδων. Τι να... Γιατί ο παρατηρητής λένε οι άλλοι βγάζουν βρώμα από την και καλά έγραψε ότι συνεχίστηκαν και μετά την άφηξη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ο ΠΑΟΚ δεν συμμετείχε, η ΑΕΚ μάλλον. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα τρίγωνο εκεί κάτω στον Πειραιά το οποίο αποτελείται από τον Ολυμπιακό, την αστυνομία Πειραιός και την εισαγγελία Πειραιός. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν βοηθάει η μία ακμή την άλλη όποτε έχουν προβλήματα. Υποθέτω ότι ακόμα δεν έχει πάει ο φάκελος στο Σιμιτζόγλου, έτσι δεν είναι? Η εισαγγελία Πυρός δεν είναι ακριβώς έτσι. Η εισαγγελία Πυρός κίνησε το θέμα εδώ και 2 εβδομάδες. Ωραία, σε ρωτάω, έχει πάει ο φάκελος στο Σιμιτζόγλου? Αν είχε πάει, δεν γίνεται να μην έχει ασκήσει δίωξη. Ναι, επομένως κάποιος είναι ποντικός εκεί πέρα κάτω είναι και κάνει ματαχουνιές. Είναι γνωστό το πρόσωπο στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός? Γιατί δεν το βγάλει στη σέντρα? Μόνο μαντεπώνυμο, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Είναι θέμα χρόνου. Το ξέρω ναι, αλλά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, Δημήτρη. Εσύ, ναι. Άκου λίγο. Βγαίνεις στον αέρα. Λες τι να κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 20 άτομα που ασχολούνται με αυτό. Κουβέντα κάνουμε, ρε. Κουβέντα κάνουμε ρε, τώρα. Εσύ, αλλά δεν λέω, είναι λάθος, ρε, αγόρι μου, δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει, okay. Κουβέντα κάνουμε, ναι. Σταύρο, μην αρπάζεσαι. Ναι, αλλά είμαστε στον αέρα, δεν τώρα... Όχι, ρε, εσύ. Προσπαθώ να εξηγήσω... Δεν είπα να βγάλει... Προσπαθώ να εξηγήσω και σε εσένα και στους φίλους που ακούνε ότι εκεί μέσα δεν είναι καθυστερημένοι. Έχουν μια στρατηγική. Ξέρουν γιατί κάνουν κάτι και προχωράνε παραπέρα. Ωραία. Καταλάβες. Τελευταία ερώτηση. Πάμε για επικύρωση σήμερα ή όχι? Είναι δύσκολο πολύ. Είναι πιθανό, ναι. Έχει κλείσει, κλείσει μια υπόθεση και δεν άνοιξε η δεύτερη. Ναι, επειδή θα πάει στην ψηφοφορία κατά πάσα πιθανότητα. Ρωτάω, πάμε για επικύρωση. Τι πιστεύετε, την άποψή σας? Ναι, σου είπα ότι είναι πιθανό. Μάλιστα. Καλημέρα. Εντάξει. Γεια. Γρήγορα στο τελευταίο. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Επιμένει με το καλημέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Πώς αντέχετε, ρε παιδιά, αυτούς και καλά αντικειμενικούς συναδέλφους σας? Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, έχει γραφτεί σήμερα Δημήτρη στην εφημερίδα που δούλευε στο παρελθόν. Επική μπούρδα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είπαμε να επηρεάζουμε τον κόσμο, να το θεωρούμε βλήμα, αλλά όχι έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπότροπος, λέει, με βάση τα περσινά επεισόδια του κυπέλου. Σιγά μην είναι και υπότροπος από το μάτι με την Παρίσι Ζερμέν, ρε παιδιά. Θέλετε να μας βάλετε μείον να τα πιάσουμε όλα. Το 1978 είχε γίνει κάτι επεισόδια, να τα βάλουμε. Λοιπόν, επειδή τη δεκαετία του 70 τους αναγκάσανε παιδιά να ελληνοποιήσουν το παιδί από το Εγάλεο, το Ρότσα, το Μπουμπλί τότε, μαύρους, κάτι Ντεμέλο, κάτι Αργεντίνους, Άλβαρες, ξέρω κτλ. Θα δείτε, θα γελάσει και το Παρδαλό Κατσίκι, ήδη βλέπεις τον Ζέκα, ο Βηγιαφάνης θυμήθηκε ότι η γιαγιά του στην Αργεντινή είχε... Βρει έναν Έλληνα. Διάβαζε TV Zapping. Ναι, κανονικά. Θα εμφανίσουν πολλούς. Δείχνει πραγματικά πόσο τρέμουν αυτό το τεράστιο σύλλογο. Δεν μπορούν, φίλε, να μας αγγίξουν. Τα κλάματα του Γιάννη του Παντακίδη, του Σάχο, του Βαρέλα και του Ενρίκε δείχνουν πόσο τεράστιο σύλλογος είναι αυτός. Εντάξει, ο Παντακίδης είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε, είναι παοκτή. Αλλά ποδοσφαιριστές που έχουν 2 και 3 μήνες και 6. Πόσο δένονται με αυτή την ομάδα. Τώρα που έχουμε τη δυναμική, που σκάσουμε κανονικά, θα τους κάνουμε να ενωθούν, θα γίνουν σαν το πώς ήταν εκείνο το απορρυπαντικό με μπλε, πράσινους, κίτρινους κόκκους. Θα γίνουν όλοι ενωμένοι μαζί μια αγκαλιά και θα πάρουν φόρα και θα κάνουν ξέρετε τι. Όποιο και να χρησιμοποιήσουν. Για μένα, Δημήτρη, για τα επεισόδια είναι 1200% ευθύνη της αστυνομίας. Ο έλεγχος που έγινε ήταν ανύπαρκτος.
δεν ελέγχθηκε κανένας, ειδικά από τη μεριά της ΑΕΚ. Κόβονται κανονικά τα θερματοπλέγματα πάνω στην πεζογέφυρα με κόφτες, όχι με τα χέρια. Σε δύο λεπτά τις ανοίξαν από μια μεριά στην άλλη και αφού έχουν αφήσει 10 τύπους, γιατί ήσασταν μπροστά και το βλέπατε, ναι, να πετάνε από το πάνω διάζωμα χρυσούς και πέτρες στα κεφάλια των, των οξυνοπαδών μας, δηλαδή τι περιμένατε, θα τους αφήσουν μια ώρα να, να χτυπάνε και από εκεί και πέρα μετά όταν αφήνεις 100 ανθρώπους από τη μια μεριά και από την άλλη, να πλαστούν σε μια πεζογέφυρα 60 μέτρων. Από θαύμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νεκρούς. Ναι. Με τον τρόπο που χτυπήθηκαν και που έγινε όλο αυτό το πράγμα, αν το έχετε ξαναδεί ποτέ, έλα και πες το μου. Δεν... Γιατί το κάνανε αυτό μετά από 45 λεπτά ανεβήκανε πάνω και σαπίσανε όλο το πέταλό μας για να μπούνε, να φτάσουνε πάνω στην πεζογέφυρα. Αλλά τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είχε συμβεί ακριβώς τα ίδια γεγονότα το 2011 στο μάτσο του Ολυμπιακού Βόλου, εκείνο το 0-3, πάλι την πεζογέφυρα ξεκίνησαν τα επεισόδια. Τότε με σκοπό ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί και να παίξει και κλεισμένο με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι. Και τώρα έκαθε βούτυρο στο ψωμί, σαν κολυμπήθρα του Σιλοάμ, για να ξετιμωρηθεί ο Ολυμπιακός από 4 σε μία αγωνιστική. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε, δηλαδή. Καλό μεσημέρι. Πάμε στους τελευταίους για να βγάλουμε Γιάννη Παρασκευαίδη για μια είδηση από την ομάδα Βολή. Καλησπέρα. Μπρος. Έλα, χαίρετε. 87χρονος. Γεια σας. Δημήτρη. Παρακαλώ. Και αυτός είπε ότι πώς έγινε η ομάδα μας καλή και ο προηγούμενος πριν τρεις, ναι, τρεις ακροατές που πήραν. Ναι. Γιατί έγινε, ρωτάω, η ομάδα μας καλή. Πώς έγινε. Γιατί έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και καιρό. Θυμάσαι που είπα στις αρχές. Ναι. Γιατί αφιβάλλατε για τον Ίβιτς. Ναι. Και σας είπα αυτός θα κάνει ομάδα. Μπράβο. Αυτός έχει... Έχει πείρα, έχει έπαιξε στην, στον ΠΑΟΚ χρόνια, ναι, και να τα αποτελέσματα. Τα είδατε. Βεβαίως. Α, μπράβο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γρήγορα στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη κάτι έχει συμβεί. Γιάννη. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου εδώ σε περίπου 15 λεπτά το πολύ θα έχει αναχωρήσει ο Αμαρέλ Ντάντε. Πού πάει. Στην... Επιστρέφει στη χώρα του. Στην Γιατί. Είναι προγραμματισμένη την επιστροφή. Οπότε δεν μπορούσε να, να αλλάξει τα εισιτήρια. Μάλιστα. Και αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να αναχωρήσει. Ήδη εδώ πέρα τώρα έχει κάνει και το, το check-in. Τώρα σε δευτερόλεπτα θα τον έχουμε και στον αέρα. Δεν θα βρίσκεται αύριο στη γιορτή του ΠΑΟΚ, την οποία μεταφέρθηκε νωρίτερα ότι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Κρίμα. Γνώρισε βέβαια την αποχέρωση χθες από τον κόσμο. Ταλαιπωρείται τώρα εδώ με τη βαλίτσα. Γνώρισε πάντως με την, την αποχέρωση με τον κόσμο που φώναζε ρυθμικά και ασταμάτητα το, το όνομά του. Άλλωστε χθες έκανε νομίζω το, το καλύτερο του παιχνίδι από την μέρα που ήρθε στον δικέφαλο του Βορρά. Εκπληκτικός. Αναφίβολα, yeah, αναφίβολα αυσίζει το παραπάνω χειροκρότημα. Να δούμε λίγο τώρα εδώ. Τον περιμένουμε, δηλαδή είμαστε τώρα εδώ μαζί του. Είναι απλά... μόνος του, είναι με οικογένεια, φεύγει, πώς είναι. Όχι, είναι, είναι μόνος του μαζί με την ασφάλεια της ομάδας. Κάντε. Και εγώ στήξ. Δεν είμαστε τον δάτε, αφού τον χάνουμε. Και βασικά. Okay. Έτοιμοι είμαστε, Γιάννη. Τώρα δευτερόλεπτα έδινε τα χαρτιά. Είναι με τους πιο... το βασικό είναι και η επόμενη μέρα, το μέλλον. Πόσο σκέφτεται, αν μπορεί να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ. So, πάντε. Yesterday you make a very big match. You took the champion with your team players. How you feel? I feel good. Perfect. After the 1 year that it was very hard, too much pressure outside, and we know when you play one big team like PAOK, you need to support this inside the team, and there's more happy in the end, one win this champion to bring this happy for the fans. And all PAOK fans ask now what the Dante will make the next year, because they don't want to leave the team. I need, my body need some free days, some relax, don't think about volleyball. But we don't know yet. Your mind, you want to keep playing? Yes, no, in my mind, yeah. I want to play. I was very happy here, together our fans, together all the team, together to outside the team. Maybe come back. And one last question, what you will remember here from Thessaloniki?
for this year? What was the best moment for you? Last day, sure. Last day you had the fight too in the stadium. Yeah. The last day for sure was the day more happened here in Munich, because when you won the champion there in Athena inside the Olympiacos was more wonderful, more beautiful. You have played the biggest in your career, but yesterday in the match, do you expect that the fans will attack to you in the players' team? Well, this is terrible for volleyball, for all the sport. But I don't know what happened, because I have only here in Greece. What, I don't know the rules, if they have the rules or not. I think they don't have the rules for sure. Because if you have the rules, they must be they have to punish for next season. If it happened this in another country, for sure, they never play again. Olympiacos in defense never go inside, this is sure. Last question, with your message to the Pauk fans. Thank you, the fans Pauk. Thank you for everything. Sorry, some match you lost. Sorry for some moments, bad moments, but in the end, we are happy. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ντε. Εντάξει, να μεταφέρουμε ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μας. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Υπήρχε μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, χθες καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη και να δώσουμε στον κόσμο την χαρά που ήθελε, γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε βέβαια και στα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι, όπου ακούσατε την ακριβή ατάκα του. Αν γινόταν αυτά τα επεισόδια σε άλλη χώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ξαναέπαιζε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, και αυτό τα λέει όλα. Είπε ότι θέλω να συνεχίσω το βόλεϊ, θα δούμε. Είπε ότι πού. Θέλει το βόλεϊ. Στην αρχή ήταν διστακτικός για το αν θα θέλει να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ ή όχι. Δηλαδή το πήγε πιο πολύ στις διακοπές, ότι χρειάζομαι τώρα να κάνω διακοπές, να ξεκουραστεί το κορμί μου. Αλλά στο τέλος στροφή είπε ότι θα το σκεφτώ, μήπως είμαι εδώ και του χρόνου. Ναι, δεν ήθελα να δεσμευτεί για οτιδήποτε. Οκ, κατανοητό. Η τελευταία μέρα η καλύτερη του απόλυτη χρονιά. Και στο τέλος, Γιάννη, το συγγνώμη για κάποια κακά μας, για κάποια άσχημα αποτελέσματα, έτσι. Είχε αυτή την περηφάνεια να ζητήσει και συγγνώμη, επειδή σε κάποια μάτια δεν ήταν καλός. Φοβερό. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε από εδώ. Έχουν έρθει μαζί με το Ντάντε, όπως σας είπα, η ασφάλεια του ΠΑΟΚ, και έχουν φέρει και ένα τεράστιο κάδρο με την βραζιλιάνικη σημαία του, η οποία έχει 4-5 φωτογραφίες στις άκρες και είναι υπογεγραμμένο πλέον αυτό τον Αμαρέλ Ντάντε. Λογικά αυτό πάει κατευθείαν στα γραφεία του ΤΑΠ. Θα το δουν και αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ 24 σε λίγη ώρα. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Μπράβο για το θέμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Με αυτή την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη του τεράστιου Αμαρέλ Ντάντε, που πραγματικά δικαίωσε τη φήμη του και στο τέλος, στα πιο κρίσιμα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, και έδωσε το πρωτάθλημα, το έδωσε. Είχε και αυτός μεγάλη συνεισφορά, πολύ μεγάλη. Στο τέλος, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε και το διαγώνιό του, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Το Συμβούλιο στη Λίγα τώρα ξεκινάει. Είπαμε τα ενδεχόμενα τα οποία υπάρχουν. Ακόμα και να βγει και πρόγραμμα για τα play-off, είναι πολύ πιθανό και αυτό. Alter Ego στη δεύτερη ώρα μαζί μας για αντρικά ενδύματα, είτε δυτικά στην Ευκαρπία είτε ανατολικά στην Καλαμαριά. 25 Μαρτίου Ευκαρπία, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά. Με Ότο Καλογεράς, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, τα πάντα. 2316-90497. Φτίκας, πλακίδια και είδη υγιεινής στην Καροτούμπα Απόλλωνος 37-39. Με Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης για σεμινάρια, οικονομικά, πληροφορική, μπαρίστα, στα τουριστικά, αλλά και για τέντες, Tenda Home, στο 2310-430-011. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.